Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, χαιρετίζω και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 13ου Συνεδρίου της ΟΓΕ. Συναγωνίστριες, τα προβλήματα των αυταπασχολούμενων είναι διαχρονικά και έχουν συσσωρευτεί από νόμους και μνημόνια όλων των έως τώρα κυβερνήσεων. Η σημερινή κυβέρνηση απλά έπιασε τη σκυτάλη από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενοι και συνεχίζει την αντιλαϊκή επίθεση. Οι αυταπασχολούμενες γυναίκες βιώνουν μια σκληρή καθημερινότητα, προσπαθώντας να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και με το φόβο της ανεργίας, των κατασχέσεων και των πληστηριασμών πάνω από το κεφάλι τους. Πριν λίγες μέρες, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. Μεταξύ άλλων προβλέπει μείωση των φορολογικών συντελεστών μέχρι και 50% για επιχειρήσεις που θα συγχωνεύονται. Μόνο τυχαίες δεν είναι λοιπόν οι κοινικές δηλώσεις του Υπουργού Γεωργιάδη ότι τα πολυδιαφημισμένα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα δίνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. Αν σημειώσουμε ότι από τις αυταπασχολούμενες γυναίκες αρκετές έχουν ένα κομμωτήριο, ένα λογιστήριο, ένα μικρό εμπορικό κατάστημα, κανένα σοβαρός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι δυνατόν τα κομμωτήρια μιας συνοικίας να συγχωνευτούν σε ένα μεγάλο για να πάρουν μέρος στο χορό των επιδοτήσεων. Επιπλέον, η αυταπασχολούμενη γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει την απελευθέρωση του ωραρίου, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, μέτρα τα οποία εφαρμόζουν τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Αυτό τις αναγκάζει να κρατάνε το μαγαζί τους ανοιχτό από το πρωί ως το βράδυ, πράγμα που απορριθμίζει πλήρως την ζωή των γυναικών και είναι ιδιαίτερα βάρβαρο για όσες έχουν οικογένεια και μικρά παιδιά να φροντίσουν. Είναι σαφείς λοιπόν οι συνέπειες στην ξεκούραση, στη διασκέδαση, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στην ανάπτυξη σχέσεων. Αγωνίζονται μόνες τους να τα βγάλουν πέρα, χωρίς καμιά ουσιαστική βοήθεια, αφού οι κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τις ανάγκες της μητέρας, του παιδιού και συνολικά της οικογένειας είναι ανύπαρκτες και ανεπαρκείς. Οι αυταπασχολούμενες δεν δικαιούνται κανένα επίδομα και καμία άδεια για το διάστημα εγκυμοσύνης και λοχίας. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, μένουν στο μαγαζί τους έως τις τελευταίες μέρες της εγκυμοσύνης και επιστρέφουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα στο μαγαζί. Η έλλειψη παιδικών σταθμών αναγκάζει πολλές φορές τις αναγκάζει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους κυριολεκτικά μέσα στο μαγαζί τους. Συναγωνίστριες, όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, οι πρώτες ύλες για τις επιχειρήσεις μας, έχουν γίνει απλησίαστα από την ακρίβεια. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος είναι υπέρογγες. Πού είναι το φτηνό ρεύμα που υπόσχονται από την απολιγνητοποίηση? Το πανάκριβο ρεύμα ήρθε και θα μείνει. Οι αυταπασχολούμενοι, όπως και όλος ο λαός, θύματα αυτής της πολιτικής, σήμερα βιώνουμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Το δημόσιο σύστημα υγείας στενάζει ανοχήρωτο σε όλη την περίοδο της πανδημίας. Οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Τα παιδιά μας στηβάζονται μέσω πανδημίας σε αίθουσες 27 και 28 ατόμων, μόνο και μόνο για να μην γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αντί όμως για αυτά, η κυβέρνηση αγοράζει φρεγάτες. Να μην επιτρέψουμε, συναγωνίστριες, να μετατραπεί η χώρα μας σε ένα πέραντο πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανών. Να μην επιτρέψουμε να στέλνουν τα παιδιά μας στην Αφρική και σε άλλες χώρες. Συναγωνίστριες, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες μαζικοποίησης του κινήματος. Είναι γεγονός ότι στους συναδέλφους και ειδικά στις γυναίκες αυταπασχολούμενες, λόγω και των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, κυριαρχεί η απογοήτευση, η αναμονή, η μειωμένη διάθεση για συμμετοχή. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά πως άλλος δρόμος δεν υπάρχει, πως ό,τι και να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο, αντικειμενικά θα βρούμε απέναντί μας τα μονοπόλια και τις πολιτικές τους. Τα προβλήματά μας δεν λύνονται στους 4 τοίχους του μαγαζιού μας.
Σήμερα ενισχύεται η ανάγκη για αντίσταση στην πολιτική που μας εξοντώνει. Οι αυταπασχολούμενες γυναίκες που σηκώνουν διπλά βάρη δεν μπορούν να λείπουν από το συλλογικό αγώνα για βελτίωση των συνθήκων ζωής και εργασίας. Πρέπει και μπορούν να δώσουν ηχηρή απάντηση, ενώνοντας τη φωνή τους με τους συμμάχους τους, τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, τις αγρότησες, τις φοιτήτριες, τις εργάτριες. Αναδεικνύεται όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη της γυναικείας συμμετοχής στο κίνημα των αυταπασχολούμενων, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, συνοχίζοντας τον αγώνα που έχει ξεκινήσει, καλεί όλους τις αυταπασχολούμενες να πλαισιώσουν τις ενώσεις και τα σωματεία των αυταπασχολούμενων, τους συλλόγους της ΟΓΕ. Παράλληλα, συντονίζουμε τον αγώνα μας με άλλα ταξικά σωματεία, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, όπως το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και την ΟΓΕ, για να εξασφαλίσουμε τη ζωή που δικαιούμαστε, τη ζωή που μας ανήκει. Καλή επιτυχία και πάλι.